Αποδεκτή έκανε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για τη μετατροπή του Πνευματικού Κέντρου Κατσικάς σε κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας με το διακριτό τίτλο Σκηνή. Η πρόταση θα κατατεθεί από το Δήμο στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανάσης Μανταλόβας, που σε δήλωσή του υποστήριξε ότι στόχος του είναι η επανάχρηση του κτηρίου που θα δώσει πολλές και διαφορετικές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή. Η αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Επανάχρηση του κτηρίου Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας» περιλαμβάνει στην πρώτη κατηγορία παρέμβασης αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτηρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες, και αξιοποίηση μέχρι 20% της επιφάνειας του κτηρίου για οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κυρία χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Ο κύριος Μανταλόβας ευχήθηκε να γίνει αποδεκτή η πρόταση. Ανακατασκευή ή αν θέλετε την επανάχρηση του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου στον Κατσικά. Είναι στο πλαίσιο μιας σχετικής πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι της Παμβότητας, των τεχνικών υπηρεσιών, μια σημαντική προσπάθεια ώστε να οριμάσουμε μια πρόταση και να την υποβάλουμε σήμερα, πρώτη μέρα που ανοίγει η διαδικασία υποβολής των προτάσεων. Θέλουμε σε ένα κτίριο που είναι περίπου 1.100 τετραγωνικά να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό χώρο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, στο οποίο θα περιλαμβάνει θεατρική σκηνή, μουσική σκηνή, ανοιχτούς χώρους συνεργατικής εργασίας και συμμετοχής από καλλιτεχνικές ομάδες. Θα περιλαμβάνει φωτογραφικά στούντιο, άλλες εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες προς καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης μας και του Δήμου μας. Και κυρίως θα απευθύνεται ως ένα σημαντικό σημείο πολιτιστικής και, όπως είπα και πριν, και καλλιτεχνικής δημιουργίας στην περιοχή του Κατσικά, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από την πρόταση αυτή, αν καταφέρει και εγκριθεί και αποκτήσει χρηματοδότηση, θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ τη θέση της δημοτικής κοινότητας της Κατσικάς στα τεκτενόμενα του Δήμου Ιαννητών. Είναι μια πρόταση προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όσους συμβάλανε στην πολύ γρήγορη εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών και κυρίως αναφέρομαι σε δύο ιδιώτες μηχανικούς που αφιλοκερδώς προσφερθήκαν για να βοηθήσουν στην εκπόνηση αυτής της πρότασης, στον Ιάσονα τον Πανταζή και στον Αχιλέα τον Χριστοδούλο, που μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μαζί με τους συνεργάτες μου από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, είμαστε σήμερα έτοιμοι να υποβάλουμε τη σχετική πρόταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στο τέλος, ουσιαστικά, για ένα κτίριο που σήμερα υπάρχει εκεί και, θα έλεγα, εγκαταλειμμένο ή σχεδόν εγκαταλειμμένο, ζητάει ή φωνάζει, αν θέλετε, για μια μερική ολική ανακατασκευή. Νομίζω πως μπορούμε να τα απεξέλθουμε μέσω του σχετικού προγράμματος σε αυτό που θέλουμε και για τον πολιτισμό και για την καλλιτεχνική έκφραση στο Δήμο μας. Στο μεταξύ, πλην του Δημήτρη Τασούλα, οι επικεφαλείς των άλλων δημοτικών παρατάξεων συντάχθηκαν με την πρόταση, θέτοντας φυσικά ερωτήματα για τη χρήση του συγκεκριμένου κτηρίου. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κύριος Μαλάμος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε εταιρείες, οι οποίες η παράταξή μας αναμφισβήτητα σε προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με απορρόφηση των ιδίων. Αναμφισβήτητα και μάλιστα στον πολιτιστικό τομέα είναι πάντα θετική. Εύχεται να έχει γίνει σωστή δουλειά, δεν έχει γνώση. Καλό θα ήταν να πάρετε και τις δικές μας απόψεις. Έχω την αίσθηση με τα χειροκροτήματα, επειδή το αντιμετωπίσαμε και παλιότερα, για να μπορέσει να υπαρχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είναι 15ετή μίσθωση. Και αν υπήρχε ο όρος αυτός της 15ετούς μισθώσεως, θα μπορούσε να υπαρχθεί το οποιοδήποτε χειροκρότημα. Πιστεύω ότι μαζί με την αποκέντρωση στον πολιτισμό θα γίνουν πραγματικά και αποκέντρωση έργα.
Βέβαια για την κατάρτιση του κτηρίου δεν πήρε καμία απάντηση. Κάποιος έπρεπε να ενημερώσει τους όπου 15 χρόνια. Λειτουργεί και είναι σε άδεια κατάσταση. Έτσι. Χαίρομαι πάντως που θα είμαστε από τους πρώτους. Είμαι περίεργος και δεν ήθελα να μας ενημερώσετε πόσοι με το 12 και ένα λεπτό θα σπέψουν να υποβάλουν πρόταση. Για μας βέβαια χρειάζεται ένας τέτοιος όρος. Και το βλέπουμε κάθε χρόνο στα φεστιβάλ που κάνει η ΕΚΤΕ ότι υπάρχει τεράστια καλλιτεχνική δημιουργία η οποία μαραζώνει. Δεν έχει που να εκφραστεί. Υπάρχουν μαθητικά συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν αν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές, τα οποία διαλύονται όταν σταματήσουν να είναι πιο μαθητικά.